Ο Μέκα News. Δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Καμπανάκι κινδύνου από τον νομπελίστα Χριστόφορο Πισαρίδη. Τι λέει για την πορεία της οικονομίας, την ανεξέλεγκτη πώληση διαβατηρίων και το χαλούμι. Αποκλειστική συνέντευξη στο Μέκα News. Στη δημοσιότητα λίστα με τα λογιστικά και δικηγορικά γραφεία που αντιπροσωπεύουν εύπορους αλλοδαπούς στην παραχώρηση βίζας. Αποκαλύψεις που θα συζητηθούν. Φθηνότερα από την Τετάρτη τα καύσιμα. Μειώνεται κατά 5 σεντ το λίτρο ο φόρος κατανάλωσης σε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση στο Γιώργο Λακκοτρύπη για το χαλούμι, ενώ το Δίκο επιμένει σε πολιτικές ευθύνες του Υπουργού και ζητά την παρέτησή του. Επιτάπητο σύσκεψη της διαπραγματευτικής ομάδας στο Προεδρικό, η όρια αναφορά στην αναμονή της επίσκεψης Λου το Σαββατοκύριακο. Ζωντανή σύνδεση με το Προεδρικό. Ώρα 0 για τη Βρετανία. Προσματέωση η αυριανή ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για τον Brexit υπό το φόβο μεγάλη ήττα που μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της κυβέρνησης May. Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2017 η Στερλίνα. Νέο κύμα κακοκαιρία θα πλήξει απόψε την Κύπρο. Στα Λευκά αναμένεται να αντιθεί το Τρόδος. Μεγάλη ροή στα φράγματα παραμένει ωστόσο το πρόβλημα με την πληρότητα. Χιόνια και πολλικές θερμοκρασίες σαρώνουν την Ευρώπη. Απόψε στις 8 και 10.